νεολαία είναι το μέλλον της χώρας. Όταν έχεις τη νεολαία, ξέρεις ότι έχεις το μέλλον δικό σου. Είναι η θέληση των Ελλήνων εθνικιστών εκείνη η οποία έχει φτάσει στη Χρυσή Αυγή εδώ που την έχει φτάσει για το καλό της πατρίδος και του λαού μας. Σε μερικούς οι οποίοι φαίνονταν κάπως ανυπόμονοι και κατηγορούσαν για διάφορα ζητήματα, να τους πούμε ότι δεχτήκαμε, υποστήκαμε την συντριπτική επίθεση του συνόλου των δυνάμεων των αντιπάλων και έχεις να κάνεις όχι μόνο με αντιπάλα πολιτικά κόμματα αλλά και με ένα σύστημα εξουσίας το οποίο χρησιμοποιεί και διάφορους άλλους μηχανισμούς. Χωρίς αλλές μεθόδους. Με απλά λόγια, ήμασταν σε μια θέση άμυνας. Από τη στιγμή που παρά τα συντριπτικά χτυπήματα του εχθρού, του πολιτικά αντίπαλου, δεν πέφτεις και διατηρείσαι όρθιο στα πόδια σου, από εκεί και μετά μπορείς να οργανώσεις τα πάντα προκειμένου να αντεπιτεθείς πολιτικά. Από εδώ και μπρος λοιπόν, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή αντεπιτίθεται. Και αντεπιτίθεται με μπροστάρι την ελληνική νεολαία. Βιαστήκανε να πανηγυρίσουν ότι μας λυγίσανε, ότι μας κάμψανε, ότι θα νερώσουμε το κρασί μας, ότι θα αλλάξουμε, ότι θα γραβατωθούμε κτλ. Μόνο μία φράση νομίζω πως θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την απάντησή μας. Ότι όταν μας είπαν πως θα έχουμε ενάντια σε όλους τους ανέμους, εμείς μάθαμε να ταξιδεύουμε με όλους τους καιρούς. Αντιστεκόμαστε, δεν συντηρηθήκαμε σε τόσο δύσκολους καιρούς. Παραμένουμε όρθιοι σε έναν κόσμο ερηπείων.